Καλησπέρα. Όλο αυτό το διάστημα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η ομάδα μάλλον είναι πολλά πράγματα και δεν είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο απλά να δούμε ποιοι παίζουν και δεν παίζουν για να γίνει κριτική. Εγώ καταρχήν χάρηκα που ήρθα εδώ, γιατί το γήπεδο αυτό, η ομάδα αυτή, με αυτή την ομάδα έχουμε ζήσει πράγματα. Δεν με απασχολεί καθόλου τώρα με μονομένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι φυτευτές για τους δικούς τους λόγους και τις γκρίνιες τους στο ημίχρονο. Όλα τα υπόλοιπα και οι αναμνήσεις μου από εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Όμως, οι διοικήσεις γενικά είναι αυτές που έχουν την ευθύνη των επιλογών και οι ομάδες σαν τη δικιά μας, που ήταν απειρή, σαν τον Αλμυρό που ξεκίνησε με ένα διαφορετικό τρόπο και ευτυχώς που βρέθηκε η ανάγκη και ήταν ένας άνθρωπος που έχει την εικόνα της κατηγορίας και πολύ παραπάνω κυνήγει σε αυτό το επίπεδο και μπόρεσε να συμμαζέψει τα συμμαζευτά τη στιγμή που γινόντουσαν πράγματα. Εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Όλοι ξέρουν πόσο καιρό έχουμε διάφορα προβλήματα, τα οποία δεν είναι της ώρας, αλλά εκείνο που μας κράταγε ήταν οι τελευταίες ισορροπίες των αποδητηρίων. Εγώ με αυτήν την ομάδα εδώ χάλασα τη σχέση μου με τον μεγαλοπαράγοντα, όταν απέκτησε κάποια στιγμή να παίξει ένας παίκτης σε ένα μάτσο που αποουσίαζε μια εβδομάδα και είναι και επώνυμος. Δεν έπαιξε λοιπόν τότε αυτός και κάνω το συγχυσμό αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι κατοπλήρωσα ή χάσαμε δηλαδή και τα χρήματά μας, χάσαμε και, και τη σχέση μας που υπήρχε πριν, μηδενίζονται όλα. Σήμερα είχαμε κάτι αντίστοιχο και επειδή μπορείς να χάσεις πολλά λεφτά από ομάδες, μπορεί να κρίνεσαι κάθε Κυριακή για τον είσαι καλός, αν είσαι άσχημος, αλλά αν δεν κρατήσεις κάποιες αρχές, κάποιες βασικές αρχές και αν δεν κάνεις τη δουλειά που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη, με ό,τι και αν έχεις και όσες δυσκολίες και να υπάρχουν, αν δεν την κάνεις τη δουλειά με ένα σεβασμό και με πράγματα τα οποία δεν είναι συζητήσιμα, νομίζω ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Ή κάποιοι άλλοι ξέρουν περισσότερο από ότι εμείς. Αφού λοιπόν ξέρουν περισσότερα από ότι εμείς και σίγουρα έχουν και τις τύχες της ομάδος, νομίζω ότι μπορούν να συνεχίσουν με οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυαλό τους. Εγώ λοιπόν, πριν το μάτς σήμερα, είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω. Την ανακοινώνω τώρα, γιατί πρώτα δεν ανακοίνωσα τους παίκτες. Δεν ήθελα μεταφοροποίηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα ούτως ή άλλως. Και εύχομαι στις ομάδες ή και σε αυτή την ομάδα να μάθουν από τα όποια λάθη έχουν γίνει από το ξεκίνημα της χρονιάς, να δουν και να αξιολογήσουν και χαρακτήρες και συμπεριφορές και προσπάθειες και ποιοι τελικά στήριξαν αυτό όλο αυτό το διάστημα και να κρατηθούν ή να επιστρέψουν σίγουρα με μια διαφορετική εικόνα. Να δώσω χαρακτήρα στον Κώστα, με τον οποίο έχω μια συνεργασία και μια σχέση, την οποία και αυτή ένα διάστημα είναι κλονιστή όταν υπήρχαν υποδείξεις. Σίγουρα τότε σε ένα άλλο ρόλο, σε ένα άλλο πόστο, εγώ φαινόταν ότι ήμουν το πρόβλημα, αν ήμουν ένα σπίδα ή χρησιμοποίησαν το δικό μου το όνομα με κάθε τρόπο. Ευτυχώς όμως, νομίζω είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο και έχει και την εμπειρία που έχει περάσει και πολλά και ίσως και χειρότερα να αντιληφθεί και να υπάρχει αυτό που νομίζω έχουμε. Χαίρομαι λοιπόν που επανήλθε και φαίνεται η δουλειά του, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί στον χώρο αυτό που να μπορούν να αξιολογηθούν συνολικά. Και του εύχομαι ότι καλύτερο. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Αλμυρού. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω περνάνε στη δεύτερη μοίρα και το παιχνίδι
Ό,τι και αν είπαμε πριν τα αποδυτήρια έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Συμπεριφερθήκαμε πολύ, πολύ ανώριμα ή πληρώσαμε την απροπονησία για όλους τους λόγους που ξέρει η διοίκηση όλη την εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό ή κάποια ή να κάνουμε κριτική ή να ρίξουμε ευθύνες. Σίγουρα όμως θα πω κάτι το οποίο το λέω σε όλες τις ομάδες. Πάνω απ' όλα είναι το όνομα της ομάδας που πρέπει να δείχνει σεβασμό κάποιος. Μετά είναι η διοίκηση, μετά είναι το προπονητικό team, μετά είναι οι ποδοσφαιριστές και μετά είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει μια ομάδα σε υποστήριξη. Όταν όλα αυτά είναι σε μια ασάφεια, νομίζω ότι ο καθένας για να μην χαλάμε τις καρδιές μας πρέπει να ακολουθεί το δρόμο που τουλάχιστον το ορίζει η συνείδησή του. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Θάνο για τα πολύ καλά του λόγια και να πω ότι είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και όλο αυτό που κάποια στιγμή εμείς οι προπονητές περνάμε, γιατί δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν πολλά παρατράγωδα που ο κόσμος δεν τα μαθαίνει και εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που δυστυχώς κρινόμαστε αποκλειστικά και μόνο από την εικόνα της Κυριακής. Εγώ θα ευχηθώ στον ίδιο προσωπικά και στην ομάδα φυσικά οτιδήποτε και να κάνουν από εκεί πέρα στην πορεία να είναι επιτυχημένο και γρήγορα να ξεχαστεί αυτή η κακή παρέθεση. Ξεκινώντας για τη δική μου ομάδα, θέλω να πω το εξής. Όταν ήρθα στην ομάδα είχαμε 8 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Το καθένα ξεχωριστά με την εθνική του με το δικό του βαθμό δυσκολίας για να σωθεί η παρτίδα, μιας και η ομάδα από ένα παραταταμένο το φορμάρισμα και από πολύ κακή ενέργεια που είχε μαζευτεί, δυστυχώς βρισκόταν στο επίπεδο του να παλεύει για τη σωτηρία της. Τα παιδιά κατάφεραν μέσα σε 6 αγωνιστικές να αντιστρέψουν αυτό το κλίμα. Θεωρώ πως σήμερα τελείωσε η υπόθεση παραμονή. Αν δεν έχει τελειώσει και βαθμολογικά, νομίζω ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά. Τους αξίζουν απόλυτα συγχαρητήρια. Είναι δική τους επιτυχία, γιατί κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να δείξουν τον εγωισμό, το πείσμα, την ποιότητά τους και στα τελευταία 3 παιχνίδια, όχι απλά να είμαστε καλοί, να χαιρόμαστε και αυτό το οποίο κάνουμε και η εικόνα που γίνει προς τα έξω να είναι πολύ καλή. Το παιχνίδι, εκτιμώντας το πριν ξεκινήσει, από μια σειρά παιχνιδιών που δώσαμε με ομάδες που ήταν κοντά σε εμάς βαθμολογικά, πραγματικά το θεωρούσα πολύ δύσκολο, γιατί, και δεν το λέω αυτή τη στιγμή για να χαϊδέψω κανένα σκιά, βλέποντας τα, αναλύοντας τα παιχνίδια, θεωρούσα ότι ο Μακροχώρη και μου κάνει και εντύπωση πως είναι τόσο χαμηλά, μια αρκετά καλή ομάδα. Μπαίνοντας όμως μέσα με την απαραίτητη σοβαρότητα που δείξαμε από το ξεκίνημα του αγώνα, καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε πράγματα τα οποία σχεδιάσαμε την όλη την εβδομάδα και θεωρώ από το ημίχρονο κρίθηκε το παιχνίδι. Για τη συνέχεια θα κοιτάξουμε αυτό που είχα πει και μια-δυο κριτικές που πριν, ότι μας ενδιαφέρει το από πάνω κομμάτι, όσο πιο ψηλά τερματίσουμε, επιτυχία είναι. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Στα επόμενα παιχνίδια δεν πρόκειται να είμαστε αδιάφοροι απλά και μόνο για να μετέχουμε. Αρχίζει γενομένης με το παιχνίδι που έρχεται με την ιδέα την επόμενη Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.